Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018. Κρυός. Αν και η διάθεσή σας είναι αρκετά καλή, κάποιο οικογενειακό πρόβλημα θα σας απασχολήσει τη σημερινή ημέρα και ίσως σας αποσυντονίσει από τον τομέα της εργασίας. Πρέπει να εστιάσετε σε οικονομικά ζητήματα για να βρείτε και τις λύσεις στα οικογενειακά. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους με σκοπό την επιτυχία. Αυτό όμως για όλο το 12 ζωδιακό οφείλεται από τον ήλιο. Η ηλιακή έκλειψη που γίνεται σήμερα επηρεάζει 14 μέρες πριν, 14 μετά, επομένως λίγο προσοχή, η εύνοια είναι κοντά για όλο το 12 ζωδιακό. Και περνάμε στον Ταύρο. Από τη μία η ενέργεια της δουλειάς και από την άλλη δυσκολία στον ερωτικό δεσμό φέρνουν ρήξη στον ψυχολογικό σας κόσμο. Αν χαλαρώσετε θα δείτε ότι όλα είναι απλά γύρω σας. Από το μεσημέρι και μετά χαρούμενα νέα από τον τομέα της εργασίας θα δώσουν και την όθηση στα οικογενειακά παύλα ερωτικά ζητήματα. Δίδυμος. Η ημέρα ξεκινά με αρκετό τρέξιμο, γραφειοκρατικά ζητήματα, πληρωμές και δασμοί είναι στο ζενίθ τους. Όταν λειτουργείτε κάτω από ψυχολογική πίεση, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, έτσι πιστεύετε ότι μπορείτε να κατορθώσετε και την πρωτιά στη ζωή σας. Από το απόγευμα και μετά, φίλοι και οικογένεια σας χαλαρώνουν. Καρκίνος. Καρκινάκια μου, μια αισιόδοξη μέρα επιτέλους και για εσάς, μιας και λύνετε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα που σας βασάνιζαν. Από εδώ και μπρος οι όψεις των πλανητών ευνοούν τους τολμηρούς και εσείς πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά βγαίνετε νικητές. Δώστε προτεραιότητα σε φιλικά ζητήματα. Λέων. Πρέπει από εδώ και μπρος να δώσετε σημασία στον τομέα της οικογένειας αλλά και των φιλικών προσώπων. Τρέχετε με την ταχύτητα του φωτός, να προλάβετε ευκαιρίες και να εξελίξετε τα επαγγελματικά σας θέματα. Από το απόγευμα και μετά ένας καλός απολογισμός θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις στα πάντα. Παρθένος. Παρθενάκια μου σήμερα, μια ιδανική μέρα, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Ξεκινήστε με σκοπό την επιτυχία, χωρίς κόπο και κατορθώνετε να βγείτε νικητές σε οικονομικά αλλά και έκτακτα έξοδα που παρουσιάζονται σήμερα. Ζυγός. Κανονικά θα έπρεπε να κοιτάτε την ξεκούρασή σας και εσείς επομίζετε τεράστια βάρη από τον τομέα της εργασίας. Δώστε προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν την εξέλιξή σας για να μην ασχοληθείτε με ζητήματα τρίτων προσώπων. Η προτεραιότητά σας πρέπει να είναι το εσωτερικό σας εγώ. Σκορπιός. Αν και η μέρα ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά στον τομέα εργασίας οικονομίας, η υποτονικότητα δεν θα λείψει από το μεσημέρι και μετά. Δώστε βαρύτητα στον οργανισμό σας, ο οποίος αρχίζει να αντιδρά επικίνδυνα. Ένας καλός απολογισμός της ημέρας θα σας βρει και τις λύσεις, αλλά και τις διορθώσεις που επιζητάτε. Τοξότης. Νέα πλάνα, νέα σχέδια και φυσικά πολυτρέξιμο, μια και η δουλειά απορροφά το μυαλό σας. Δώστε προτεραιότητα στα πρακτικά σας θέλω και από εδώ και μπρος με αρμονία και ηρεμία θα βρείτε και τις λύσεις. Ο έρωτας σας δίνει αυτό που θέλετε, φτάνει να το πιστέψετε κι εσείς οι ίδιοι. Εγώ καιρός. Εγώ καιράκια μου σήμερα έχετε δώσει τον καλύτερο σας σε αυτό και οι ανταμοιβές δεν λείπουν από τον τομέα της εργασίας. Πρέπει να δώσετε σημασία και στα προσωπικά σας ζητήματα τα οποία τα παραμελείτε τον τελευταίο καιρό. Οι γκρίνιες δεν λείπουν από την οικογένεια και τον ερωτικό σύντροφο. Υδροχός. Υδροχοάκια μου σήμερα αρκετή υπομονή χρειάζεται για να πετύχετε τους στόχους που επιθυμείτε. Νέα πνοή και νέα σχέδια εμφανίζονται και πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά γιατί θα σας δώσουν ύλη και επιτυχία στα οικονομικά σας. Ο έρωτας δεν λείπει από το προσκήνιο, φτάνει να του δώσετε κι εσείς λίγο σημασία. Ιχθύες. Σημαντικές εξελίξεις ψαράκια μου αλλά και δραστηριότητες εμφανίζονται σήμερα, μιας και η ημέρα απαιτεί πάρα πολύ τρέξιμο σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Προσοχή στον τομέα της υγείας, μιας και όλα αυτά οφείλονται στην κούρασή σας. Προτιμήστε σήμερα την απομόνωση για να βρείτε τις ισορροπίες. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.